Ο κύριος Ιωάννης Μπουγάς είναι ο γραμματεύς της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής Φωκίδος, βεβαίως, νομικός, βεβαίως, και ιστοριοδήφης όμως, πρέπει να σας πω, και ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι η παιδεία και η αντίληψη του ποιοι είμαστε, πού πάμε, από πού ερχόμαστε και πώς συγκροτείται η πραγματικότητα την οποία ζούμε και την οποία θέλουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο, έχουν τεράστια σημασία. Και έχουν διπλά τεράστια σημασία όταν είναι μέρος της συνείδησης και της αντίληψης των βουλευτών. Συνεπώς, έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία διοργάνωση και χρήσιμη και ωφέλιμη στη Βουλή. Κύριε Γραμματεύ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σου, Κωνσταντίνε. Εγώ, κύριε Γραμματεύ, με εσάς. Και επενετικά θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτά τα σεμινάρια. Περί τίνος πρόκειται και πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Πίστευα και πιστεύω ότι ο βουλευτής οφείλει να ενημερώνεται και συνεχώς να μαθαίνει πράγματα τα οποία είτε ευθέως έχουν σχέση με τα καθήκοντά του, είτε συνδέονται έμεσα με αυτά. Διότι έτσι βελτιώνεται. Και βελτιώνεται στο ότι εμπλουτίζει τις γνώσεις του και βέβαια αντιλαμβάνεται καλύτερα το πλαίσιο στο οποίο οφείλει να κινηθεί ως πολιτικός άνδρας ή γυναίκα. Με βάση λοιπόν αυτή μου την πεποίθηση και μια και βρέθηκα έχοντας την τιμή να είμαι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας και τον επιστημονικό διευθυντή τον κύριο Σταθόπουλο, διοργανώσαμε σεμινάρια επιμόρφωσης των βουλευτών της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Τα σεμινάρια αυτά θα γίνονται σε κύκλους. Κάθε κύκλος θα έχει δύο θεματικές ενότητες. Ο πρώτος κύκλος έχει η πρώτη θεματική ενότητα του κύκλου είναι η συνταγματική μας ιστορία. Η δεύτερη θεματική ενότητα είναι πολιτική, συνταγματική και κοινοβουλευτική θεσμή. Ήδη γίνονται τα σεμινάρια της πρώτης θεματικής και γίνονται από καθηγητές πανεπιστημίου, πρέπει να πω, συνταγματολόγους, η συνταγματική ιστορία. Τα σεμινάρια αυτά είναι υψηλού μεταπτυχιακού επίπεδου. Και έχουμε την δυνατότητα να διδασκόμαστε από τους πλέον αρμόδιους και κατάλληλους προς τούτο, τους καθηγητές συνταγματικού δικαίου, ζητήματα συνταγματικής ιστορίας, έτσι ώστε να βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία διαμόρφωσαν το Σύνταγμα το 1975 με την τελευταία αναθεώρηση του 2019 και βέβαια τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες επηρέασαν την συντακτική εξουσία στις περιόδους στις οποίες αναφερόμεθα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε το ιστορικό άνοισμα των γεγονότων αφενός, αφετέρου να κατανοήσουμε καλύτερα τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς. Διότι για να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί το περιβάλλον στο οποίο οφείλει να λειτουργήσει ως βουλευτής, θα πρέπει να έχει μια καλή αντίληψη των θεσμών. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλύτερα εφόσον γνωρίζουμε και τη συνταγματική ιστορία και τη λειτουργία των θεσμών. Η λειτουργία των θεσμών, πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να, πώς να το πω, να συζητηθεί χωρίς να δημιουργήσει άλλη μία εστία τσακωμού? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα στο συγκεκριμένο σεμινάριο, διότι γνωρίζετε ότι όποιος πάει να ψηλαφίσει την ιστορία μας βρίσκεται απέναντι σε ελεγκτές αυτόματα. Από τα δεξιά, από τα αριστερά, από πάνω, από κάτω, από το κέντρο, ακροκεντρώους τελευταία. Αυτό το έτσι επιχειρούμε. Το επιχειρούμε. Δηλαδή, το Ινστιτούτο Μεν Δημοκρατίας είναι ένα εχέγγυο. Όμως, κύριε Μπουγά, πώς το προσεγγίσατε το πρόγραμμα? Το προσεγγίσαμε με νυφαλιότητα. Δηλαδή, γίνεται παράθεση των ιστορικών γεγονότων και στη συνέχεια η ερμηνεία και ο σχολιασμός τους γίνεται από τους αδέλφους βουλευτές και από τους καθηγητές βεβαίως. Δεν απαγορεύουμε την διαφορετική άποψη, όμως συμφωνούμε στο πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Τα γεγονότα διδάσκουν, ερμηνεύονται όμως από καθέναν με βάση την υποκειμενική στάση στα πράγματα. Αλλά όλα αυτά δεν είναι ευκαιρία νέων διχασμών, όπως δυστυχώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να είναι μια ευκαιρία να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Όχι να τα αναμοχλεύουμε και να τα αναπαράγουμε, διότι δυστυχώς αυτό κάνουμε. Αντί να μας καθοδηγούν στο
τι θα αποφύγουμε και στο τι δεν πρέπει να επαναληφθεί, εμείς δυστυχώς τα χρησιμοποιούμε κατά τρόπο αντίθετο από τον ορθό που είναι αυτός που σας είπα πριν. Σας ευχαριστώ θερμά και σαν τελευταία ερώτηση να αναφερθώ στο εξής. Θα είναι τα συγκεκριμένα σεμινάρια με κάποιο τρόπο αργότερα στην διάθεση και μη κοινοβουλευτικών? Επειδή όπως, δηλαδή είπα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επειδή όπως είπα είναι σεμινάρια τα οποία γίνονται από επιστήμονες και πραγματικά είναι μεταπτυχιακού επίπεδου, έχω ζητήσει και έλαβα την άδεια και από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να καταγράφονται και έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στο μέλλον, είτε στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος που δεν έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων, ή και σε τρίτους ακόμη, διότι είναι κρίμα μια τέτοια δουλειά, μια επιστημονική εργασία, να μην κεφαλαιοποιηθεί και να είναι έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη σε όσους πραγματικά έχουν την θέληση και τον ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουν. Λοιπόν, ο έτσι, γλυκός αυτός λόγος και αυτή η ήρεμη φωνή ανήκει στον Chief Whip της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Chief Whip είναι ο γραμματεύς, ας πούμε, τέλος πάντων, στις κοινοβουλευτικές ομάδες στο Κογκρέσο και σημαίνει αρχικαμτσίκης. Δηλαδή εκείνος ο οποίος βάζει τα πράγματα σε τάξη, ελέγχει, διπλοελέγχει, βεβαιώνει και επιβεβαιώνει για τα πράγματα ως πρέπει να πηγαίνουν. Συγχρόνως όμως, κοίτα να δεις, εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πόσο έτσι, κεντρική θέση έχει η Πειθώ και η θωράκιση, η πνευματική και πώς να το πω, θεωρητική θωράκιση των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι αύριο μεθαύριο, όταν κάποιος θα πάει να σου πει κάτι μέσα στην Ολομέλεια, θα πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται και να ξέρεις τι έχει προηγηθεί. Εμείς διεπόμεθα από τον πλατωνικό λόγο, πράττωμεν. Κύριε Μπούγα, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ο βουλευτής Φωκίδας Νέας Δημοκρατίας, νομικός και γραμματεύς της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μπούγας Ιωάννης.